Η Ράνια η Μπουντούρη έχει έρθει από την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη μαζί με δύο πολύ όμορφα κορίτσια. Καλώς ορίσατε. Γεια σας, γεια σας. Και έφερε και από το εξωτερικό κάτι αυτοκόλλητα. Θα λύσουμε το αιώνιο. Καλά είμαι. Εσύ? Καλά. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες. Eyeliner, Faye, και όλοι έχουν θέμα με το eyeliner. Δεν έχουν με αυτοκόλλητα, τα οποία τα έφερε από το εξωτερικό. Ποιο είναι το αιώνιο μυστήριο, το οποίο θα λύσει σήμερα? Είναι ότι όλοι θέλουμε σταθερό χέρι. Ξέραμε τα μυστικά, άλλος έπιανε τον αγκώνα του για να σωθροποιήσει. Έπρεπε να κοιτάς κάτω. Τώρα με απλές μαγικές κινήσεις. Κουτάλια, μαχαίρια. Όλα αυτά που έχουμε δει στο διαδίκτυο. Βέβαια, έχουμε και ένα βιντεάκι, νομίζω, που θα δείξει ακριβώς. Πριν δούμε λίγο το βιντεάκι, θέλω λίγο να έρθει η κάμερα. Έλα, αγάπη μου, εδώ. Έλα, θράσου. Εδώ φαντάζεσαι ότι αυτό δεν είναι eyeliner, ας πούμε. Περιμένετε λίγο να τα δούμε όλα με τη σειρά. Εδώ βλέπουμε μία πολύ πολύ γνωστή beauty blogger, η οποία κάνει το μακιγιάζ της με αυτά τα αυτοκόλλητα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε 3,5 λέει. 3,5? 3,5 δευτερόλεπτα. Εγώ να χρειαζόμουν 10. Εμείς 10. Τώρα πρέπει να εξοικειωθείς, να κάνεις πολλές φορές. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, εννοείται. Δείτε τα εδώ πώς είναι, παιδιά. Δείτε εδώ, έχει και χρωματιστά. Δες εδώ, eyeliner. Δείτε. Δες εδώ γραμμές. Έχει και πιο απλό, πιο normal. Έχει πιο απλό. Αυτό το φοράει. Εδώ τώρα φαντάζει είναι το αυτοκόλλητο. Εδώ. Στη μία μεριά. Εδώ θα ξεκινήσουμε στην Αφροδίτη. Αυτά εδώ τι είναι τα αστεράκια? Αυτό είναι για το σώμα. Για το σώμα. Για το σώμα. Αυτά τα αυτοκόλλητα τα ξαναχρησιμοποιείς, Ράνια? Τα χρησιμοποιείς πολλές φορές. Αρκεί μετά τη δεύτερη τρίτη φορά να θέλεις λίγο κόλλα για βλεφαρίδες. Για να είναι πολύ σταθερά. Τι ωραία. Για να το δούμε λίγο εδώ. Εδώ έχουμε κάνει ένα σχήμα. Είναι το Amy Winehouse. Παιδιά, δείτε εδώ. Χρειάζεται μόνο λίγο lip gloss για να βγει. Λίγο όλο lip gloss, αυτό είναι αυτοκόλλητο. Να το δείξω λίγο. Εδώ θα πάμε στην Αφροδίτη που δεν φοράει καθόλου. Να το δούμε. Πάμε. Στην Αφροδίτη. Λοιπόν. Η οποία έχει γίνει μια κούκλα. Η Αφροδίτη ανανεώνεται. Εγώ να έρθω από εδώ γιατί θα πάμε σε αυτό το μάτι. Λοιπόν, Φέι, έλα να δεις λίγο. Έχει μια γωνίτσα εδώ κάτω, το κόψιμο, που σε ενημερώνει ότι πρέπει να πάει εδώ στην εσωτερική γωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε τα μάτια απαλά. Δεν έχουμε βάψει το κινητό βλέφαρο. Πώς ξέρουμε ότι. Εδώ ξεκινάμε, από το τέλος. Το βάζεις από το τέλος? Ναι, ναι. Άνοιξε μου λίγο. Λίγο. Τέλειο. Παιδιά, φοβερό. Και μπροστά εδώ θα βάλουμε λίγο eyeliner να περάσω από πίσω, να μην. Για να σε δω, Αφροδίτη. Περνάω μπροστά από την κάμερα. Ελεά, να σ' αρέσει. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο, ε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Θέλει να έχουμε, πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Θέλει σταθερή, καθαρή επιδερμίδα, στεγνή, να την έχουμε καθαρίσει, να μην έχουμε βαφτεί. Και το κολλάμε όσες φορές θέλουμε με κόλλα από βλεφαρίδες. Με κόλλα από βλεφαρίδες. Ναι. Η πρώτη φορά δηλαδή μπαίνει έτσι. Είναι δικό του, είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν φεύγει με τίποτα. Αλλά απλά είναι κρίμα να το πετάξουμε. Το βάζουμε πάλι στη συσκευασία και το ξαναχρησιμοποιούμε. Ναι. Πώς καθαρίζεις τη δική του κόλλα? Έτσι λίγο με το χεράξιο, δεν έχει κόλλα για να αφήσει υπολείμματα. Απλά το μυστικό τώρα με ένα μολυβάκι ή λίγο μαύρο eyeliner είναι ωραίο να συμπληρώσουμε εδώ την προστινή γωνία. Που αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλες μας. Να πιάσω ένα. Να πιάσει. Να σου το δώσω εγώ τώρα. Θα πάρω μόνη μου. Α. Τι, φοβάσαι ότι θα το χαλάσω? Για να σου βγάλω το αυτοκόλλητο από μπορώ, να σου βοηθήσω. Ωραία. Εδώ όμως, εσύ εδώ στην Αφροδίτη. Εγώ να παίξω. Ωραία. Λοιπόν, να πάω εγώ στην τζέλα να παίξω. Άρα σκιές δεν βάζεις, ούτως ή άλλως τι. Μετά μπορείς να βάλεις αν θέλεις. Μετά. Εγώ για αυτά στο εξωτερικό γίνεται πανικός. Τα είχαμε δει με τη Ράνια πριν το καλοκαίρι και της λέω θα τα βρεις. Έλα, και έτοιμο, θα τα φέρεις. Αφροδίτη. Αυτό. Υπάρχει ένα καθρεφτάκι. Έλα, βάλε εσύ να το δούμε πώς. Εγώ θα βάλω εδώ. Στην τζέλα. Λοιπόν, κλείσε μου τα μάτια. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εξωτερική γωνία. Άνοιξε μου λίγο. Και είμαστε έτοιμοι. Έλα, δεις, Φέι. Έχει πολλά σχέδια. Έχει διαφορετικά σχέδια, θα τα δούμε λίγο. Θα βάλουμε μπροστά πάλι το μολυβάκι ή το eyeliner. Φέρε λίγο. Να δείξουμε λίγο και τα σχέδια και έχει και με glitter και με χρώματα και ό,τι θέλεις. Καλά, αυτά είναι πολύ ωραία. Θα σου αρέσουν, ναι. Πολύ ωραία. Το βάζω έτσι. Λοιπόν, ναι. Ανάποδο το βάζω. Ναι, δεν βλέπω εγώ. Πώς να σου το δώσω, περίμενε. Έτσι, ανάποδα, έτσι. Έτσι το βάζω. Ακριβώς. Όχι ρε παιδιά, έτσι. Μια χαρά το έβαζα. Έτσι. Έτσι. Όχι, όχι. Από την άλλη μεριά. Στο άλλο μάτι. Α. Και έτσι. Εκεί κάτω, πού να σε δούμε. Πού το πίνει ρε παιδιά, πώς μπαίνει. Λοιπόν, έλα σε βοηθήσω λίγο. Λοιπόν. Λοιπόν, και ανοίγεις το μάτι σιγά. Παιδιά, πρώτη φορά το βάζω, μήνα. Ωραία. Αλίκη βουγιουκλάκι. Πώς είναι? Α, πολύ ωραία. Ε?
Αυτό είναι το Amy Winehouse, δεν είναι το πιο φυσικό. Είναι το πιο έντονο, από τα πιο έντονα που διάλεξες. Εγώ έβαλα το πιο. Ναι. Παιδιά, ωραίο, ε. Και βάζεις μπροστά eyeliner. Όπως και τελείωσε. Και τελείωσε. Και βγαίνεις από το σπίτι με πας σούπερ μάρκετ με μία γραμμή που αλλιώς θα χρειαζόσουν. Δεν θα την έκανες ποτέ βασικά. Εγώ. Δύσκολη γραμμή. Πολύ δεν χρειάζεται να έχεις σταθερό χέρι, είναι το βασικό. Θέλω να βάλουμε και ένα χρωματιστό. Και ένα χρωματιστό. Να διάλεξε χρώμα. Είναι πολύ ωραίο. Διάλεξε. Κοιτάξτε, εδώ. Έχει χρυσό. Θεράσω μου, έλα να δεις λίγο. Εδώ. Βλέπεις είναι πιο λεπτό. Σωστά. Εδώ βλέπεις είναι πιο μεγάλο. Έχει διάφορα σχέδια. Εδώ βλέπεις έχει πάνω γκλίτερ. Εδώ βλέπεις έχουν χρώμα κάποια. Να πάρουμε ένα στην Αφροδίτη το μπλε. Βεβαίως, να βάλουμε το μπλε. Το θέλω ωραία. Πολύ. Και από κάτω δεν βάζουμε κάποια σκιά. Πρέπει η επιδερμίδα να είναι στεγνή, στεγνή και, πολύ και καθαρή. Μα δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Ένα κραγιόν, ένα lip gloss. Διαλέγουμε το στυλ του eyeliner που μας ταιριάζει. Μπορούμε να διαλέξουμε ανάλογα με το στυλ που μας ταιριάζει αυτό που μας αρέσει. Είναι ακριβά. Όχι, δεν είναι καθόλου ακριβά. Καθόλου. Ωραία. Πρώτη φορά σου το λέω αυτό. Καθόλου. Οπότε νομίζω ότι κάθε κοπέλα μπορεί και κάθε κυρία να το χρησιμοποιήσει. Και λοιπόν. Δεν φαίνεται ότι είναι αυτοκόλλητο. Φαίνεται σαν γραμμή. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα εμείς το ξέρουμε και λέμε αυτοκόλλητο eyeliner. Αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται ότι είναι μακιγιάζ, γραμμή. Νομίζω ότι έχω κολλήσει το. λίγο. Και το μαλλί μαζί, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, κάτσε εγώ να ξεκολλήσω εδώ. Να βάλουμε ένα που έχει και χρώμα. Και σαφώς θα δώσουμε και δωράκια. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Έχουμε δωράκια. Τι θα δώσουμε στις Έχουμε στήριες. Τα eyeliner βέβαια. Να τα δοκιμάσουν. Έχουμε αυτά εδώ. Πολύ ωραία eyeliner. Eyeliner για να χρησιμοποιήσουν μπροστά τη γωνίτσα να συμπληρώσουν. Μία συσκευασία που μπορούν να το διαλέξουν κιόλας, Φέι, ποιο θέλουν το σχέδιο, ποιο τους ταιριάζει, φυσικό, πιο έντονο, με στράς, θα έχουν αυτή την επιλογή. Έλα να δεις τα δωράκι. Έλα. Το έχεις. Μάσκαρα, γιατί είναι απαραίτητα να συμπληρώσουμε. Eyeliner, τα αυτοκόλλητα, μία συσκευασία θα διαλέξετε ναι, εσείς. Ναι. Θα μάσκαρα. Πάρετε μία μάσκαρα πολύ ωραία. Αυτή είναι φοβερή μάσκαρα που κρατάω. Και μία παλετίτσα, αν θέλουν να συμπληρώσουν λίγο γραμμούλα, λίγο σκιούλα, λέγεται σμόκι. Και μία παλετίτσα. Όλα αυτά δωράκι. Πόσο? Εγώ θα δώσω τρεις στο Facebook. Εσύ στο δικό σου Facebook. Yeah. Στο Make Me Up. Στο Make Me Up. Εγώ πόσο? Εσύ τίποτα. Εγώ τίποτα. Τι λες κανένα που δεν θα δώσω τίποτα. Πας καλά. Λοιπόν, δώσε κι εσύ. Πόσο να δώσω? Σήμερα 5, είναι η δική μέρα. Σ' αγαπώ. 5 λοιπόν σετάκια, ανεβάζουμε φωτογραφία στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. 5 από εσάς κερδίζουν το συνολάκι αυτό. Πολύ πολύ ωραίο. Θέλω πριν πάω στο επόμενο θέμα να δούμε λίγο και την Αφροδίτη μας με τη γραμμή που έχει και αυτό το μπλε. Και τώρα για τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ έτσι το πιο εορταστικό, το πιο έντονο. Και είναι η ριδίζων. Ναι. Πάρα πολύ και ωραία. Και το ασημί και το χρυσό βέβαια που είναι πιο εύκολο από το χρώμα. Νομίζω ότι είναι. Παιδιά, πολύ ωραίο, ε. Και αν θέλεις βάζεις ένα γκλος, δεν βάζεις τίποτα. Δηλαδή μάσκαρα και έφυγες. Μόνο η Ράνια Μπουντούρη τα κάνει αυτά, κυρίες και κύριοι. Μόνο εδώ στο πρωινό. Εδώ. Φιλί. Φιλί. Να μου φιλήσει όλες τις φίλες μας. Σ' αγαπώ πολύ.